καλεσμένος μου τελικά δεν έφυγε, είμαι πολύ χαρούμενος. Παρόλο που έχει δει την εκπομπή, είχε έρθει και πέρσι, μου έκανε την τιμή, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, μια μοναδική προσωπικότητα. Έχει αποτρελαθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει μία μέρα να αναπνεύσει, είναι κάθε μέρα στα θέατρα. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Κουρής! Νικόλα. Τι πάρτι είναι αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη παρτάρα ever. Μπράβο, μπράβο. Νίκο, να σου πω κάτι. Μπήκες τώρα μέσα και το τραγούδι πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς κάπως... Ναι, απλά πέρα... Και μου λένε πάνω από το ακουστικό. Τι πάρα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και... Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Και μου λένε από το ακουστικό, ρε εσύ, τι κούκλος είναι αυτός. Αυτό τι, σε έχει δυσκολέψει λίγο τη ζωή που είσαι τόσο όμορφος. Τόσο όμορφος και ερωτικός. Είναι τέλειο, είναι έτσι. Ωραίος ο Νίκος, ωραίος ο Νίκος. Θα τα λέμε αυτά. Τι να πω, τι να πω. Άκου τώρα γιατί το ρωτώ αυτό. Το ρωτώ αυτό γιατί όντως είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας και επέλεξες φέτος σε μία από τις δύο παραστάσεις που παίρνεις μέρος πρωταγωνιστής. Συμπρωταγωνιστής, όπως θες πες το, γιατί είσαι και πολύ ευγενής, το ξέρω. Οπότε συμπρωταγωνιστής. Στου Κουτρούλι το γάμο, η μεταμόρφωση που σου έχει συμβεί, δηλαδή είναι σαν να στα είχε μαζεμένα και η Σμαράγδα και είπε τέλεια. Θα πάρω τον Νίκο που μου έχει σπάσει παλιά τα νεύρα, θα του βάλω τη φαλάκρα με τα μαλλιά στο πλάι και θα πάμε να κάνουμε παράσταση. Γιατί ο καλός ηθοποιός δεν φοβάται και τίποτα. Και... Τι σοκαρισμένος δεν έχω, πια. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει τίποτα να πω. Ωραία. Και ξεκίνα και μήνα τώρα θα ξεκουραστώ. Τώρα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Εμείς ακούμε. Κοίτα, αυτή είναι η δική μου ιδέα, η καράφλα. Α, εσύ έχεις το πρόβλημα. Δεν φταίει η Σμαράγδα. Μα, ωραία. Να πάρουμε τις ευθύνες μας. Ωραία, μ' αρέσει. Η Σμαράγδα μου είπε, μα θα το κάνεις αυτό. Θα το κάνεις αυτό. Είδες, μα έκανε εντύπωση σε όλους. Δεν έκανε μόνο σε μένα. Ναι, είναι μεγάλη η ελευθερία. Θα το ξέρεις από τις περούκες πολύ καλά. Εγώ δεν φοράω περούκες. Όχι, ναι. Για την ιδέα των πραγμάτων. Για την, αν θα φορούσα, είναι μεγάλη ελευθερία μια φαλάκρα ή ένα πράγμα το οποίο δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Πολύ ωραία, μπράβο. Είμαι ελεύθερος. Χρόνια. Καταλαβαίνω, γιατί και εγώ με τις παραστάσεις που οι καημένοι ηθοποιοί έρχονται να δουλέψουν μαζί μου, περνάνε δύσκολα, ξέρουν ότι θα ανάψει το κεφάλι τους. Πάντα βάζω, θέλω, επιλέγω να βάζουμε περούκες, γιατί τους λέω ότι αυτό, παιδιά, είναι, είναι πολύ βοηθητικό για το μάτι. Νομίζω εγώ, δεν σε κάνει καλό κακό ηθοποιό, αλλά θέλω να σου πω ότι αν είσαι ένας ωραίος ηθοποιός, όταν αρχίσει και το βλέπει και το μάτι ότι είσαι ένας άλλος, πιστεύω ότι σε βοηθάει ακόμα καλύτερα. Και τώρα ναι. Σχέση με σένα, γενικά, ας πούμε. Μα αυτό συμβαίνει και στις απόκριες. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα που ντυνόμαστε και ελευθερωνόμαστε, πέρα που πίνουμε πολύ και ξέρετε τώρα. Yeah, okay, αλλά πέρα, από το, από το πιο τώρα, παιδί μου, και από αυτή την ιστορία του πάρτι και αυτά, η ελευθερία νομίζω ότι είναι στη μεταμφίεση. Βέβαια, γιατί είσαι ένας άλλος. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Δεν είσαι εσύ. Λες ό,τι θέλει ο άλλος. Φυσικά είναι πάρα πολύ. Και ξαφνικά έρχεται να ντυνόμαστε κάθε μέρα, παιδιά. Ξέρεις τώρα αυτό τι ωραίο πλάκα-πλάκα που μπορεί να είναι. Θες να πας να χωρίσεις με τον άλλο, να κάνεις ένα καυγά, βάζεις κάτι άλλο, δεν είσαι εσύ και του τα λες σχήμα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η στολή. Ξέρετε πόσα θα είχαμε γλιτώσει και από τα μηνύματα τα ερωτικά. Άρα λοιπόν, η απόφαση, εσύ έχεις αυτό το κομμάτι μέσα. Εγώ δεν σε γνωρίζω τόσο καλά προσωπικά, ενώ δεν έχουμε συναναστραφεί για να ξέρω. Έχεις λοιπόν και εσύ μέσα το κομμάτι αυτό του τρολαρίσματος που λέμε, δηλαδή να γίνει πλάκα, κάνεις αντίπως πλάκες. Ναι. Το ενέ, γιατί το λες έτσι, ρε παιδί μου. Πολύ. Γιατί δεν διανοούμε τη ζωή αλλιώς, εσύ. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος ηθοποιός και να μην έχει αυτό το μικρόβιο, ας πούμε. Της πλάκας, του κουνήματος της πραγματικότητας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, όχι, συγγνώμη, Νίκο. Δεν γίνεται, Κάπως μου το έβγαλε. Δεν γίνεται, Εντάξει, κάτσε να μάθουμε κι εμείς πέντε πράγματα. Είναι ηθοποιός ποιοτικός, είναι ωραίος, είναι σωστός. Και να μας πεις και λίγο. Να μας πεις και λίγο τι τραβάς Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη. Γιατί Δευτέρα-Τρίτη παίζει το Θυσίον τη Γίδα, που παίζονταν και πέρσι μια μοναδικά εξαιρετική παράσταση. Μοναδική εξαιρετική παράσταση. Και μετά ξαφνικά Τετάρτη με Κυριακή Βασιλάκου να κάνεις το Κουτρούλι. Ο Κουτρούλης δεν είσαι.
Χάρη Καμουτσινά. Ο Κουτρούς. Ενώ δηλαδή. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Σταμάτα, ρε Νίκο. Που από και ο Νικόλας την τραβάει ο άνθρωπος. Είναι ευγενικός όμως. Είναι ευγενικός. Θέλω να μου πεις πώς. Τι παίρνεις. Τίποτα. Δεν παίρνω. Παίρνω αγάπη, ορίστε. Αγάπη και ενέργεια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δεν παίρνω. Ξέρεις τι, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αυτό που μου λένε όλοι τι παίρνεις, τι παίρνεις, πρέπει να δω τι δίνεις, τι δίνεις. Γιατί πραγματικά, από με την καρδιά μου εννοώ, δίνω, οπότε είναι όλοι... Ναι. Δεν συζητιέται. Εγώ το είπα τώρα αυτό για πλάκα, έτσι, κάνω πλάκα, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι επειδή παίρνεις... Βέβαια. Αγάπη, γυρίζει έτσι, αυτό το πράγμα. Αυτό πηγαίνει... Και ενέργεια. Είναι πάρα πολύ και επειδή υπάρχει και ζωντανό και ξαφνικά μιλάμε για μένα. Ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Όχι, χαρά μου. Όχι, θέλω να πω. Μα θα ερχόμουν καλεσμένο, αλλά ακούστηκε ότι θα κάνει στην ΕΡΤ ένα τηλεπαιχνίδι. Να έρθω να παίξω, δεν ξέρω αν θέλω να παίξω, γιατί θα παίξω μετά απόσπασμα. Μα δεν τα ξέρω αυτά που κοροϊδεύω, ούτε εγώ τα περισσότερα. Κάποια ξέρω. Όχι, και εγώ γεωγραφία 19, τα βασικά τα ξέρω, αλλά τα πολλά όχι. Ναι, ναι, ναι. Θα παρουσιάσει. Ναι. Λες αλήθεια. Ναι, ναι. Τι λες, ρε Νίκο. Ναι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν το περίμενα. Τι. Γελάει ο άλλος. Τι. Αυτό τι υπόθεση έχει το τηλεπαιχνίδι. Τι θα παίζουμε. Τι θα είναι. Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Α. Αλλά έχει πλάκα. Α, το ακούω. Δηλαδή πλάκα, θέλω να πω. Δηλαδή... Είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα. Για ποιο, να ρωτήσω γιατί κάτι. Είναι ακόμα στη σύνθεση και δεν έχει ακόμα καταλήξει. Α, εντάξει. Δεν είναι ένα γνωστό παιχνίδι που το πήρατε απ' έξω, το φτιάχνετε. Όχι, όχι. Είναι ένα παιχνίδι απ' έξω που δεν θα πω όμως περισσότερα. Απλά να σου πω κάτι, Νικόλα, δεν μας έχεις πει και τίποτα. Sorry, να τα λέμε κι αυτά λίγο. Τίποτα δεν θα πω. Δεν θα πει τίποτα. Το παιδί αυτό δεν λέει τίποτα. Θα είσαι αυστηρός στο παιχνίδι αυτό. Όχι, ρε, εσύ, καθόλου αυστηρός. Όχι, όχι. Θα του αγκαλιάσει. Κοίταξε, δεν ξέρω τι ρόλο ακριβώς θα κάνω ακόμα. Θα δω. Παιδιά, ο Νίκος μας κοροϊδεύει όλους αυτή τη στιγμή κατά ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι μας κοροϊδεύει. Δεν ξέρω, θα δω, δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω δεν ξέρω πώς θα το παίξω ακριβώς το πράγμα. Πολύ ωραία, ακούστηκε όλο αυτό. Καλό μεσημεράκι από όλους μας. Μπράβο, Νικόλα μου. Καλώς ήρθε στην εκπομπή. Ορίστε, συντονίστηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή, επειδή είσαι πολύ αποκαλυπτικός και δεν θέλω να πεις κάτι. Και δεν κρατιέμαι. Και ναι, και δεν κρατιέσαι. Δεν θέλω να πεις πράγματα μετά, γιατί του τα είπαμε, ρε. Γιατί είσαι σήμερα στο πολύ ανοιχτό και αποκαλύπτεις τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, να σου πω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ερωτήσεις και βίντεο που βοηθάνε κάπως. Δηλαδή, ο παρουσιαστής κάπως δίνει κάποια στοιχεία, κάποιες hints. Right. Ναι, ναι. Yeah. Δίνει κάποια hints στον παίκτη και μέσω του βίντεο που έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί είναι και κωδικοποιημένα και παραπλανητικά και κάπως προσπαθεί να τον, και να τον βοηθήσει και να τον μπερδέψει με βίντεο μαζί και με την ερώτηση και όλο αυτό μαζί. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Όλο αυτό μαζί σε οδηγεί ή όχι στην απάντηση. Αυτό πότε ξεκινάει. Αυτό θα ξεκινήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων Απρίλη. Άντε με το καλό, άντε, μπράβο, μπράβο. Αρχές Απριλίου. Σου έχουν προτείνει άλλη φορά κάτι από την τηλεόραση. Τέτοιο τηλεπαιχνίδι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Παρουσίαση ενώ πέρα από την υποκριτική. Όχι, πρώτη φορά. Μπράβο τους. Και είπες ναι. Μπράβο τους. Όχι, ενώ μπράβο. Μπράβο τους. Γιατί δες τι ωραία. Γιατί είναι πολύ. Εμένα αυτό είναι το όνειρό μου. Ψέματα μου. Το να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι που να μου αρέσει, γιατί αυτό μου αρέσει. Ναι, έχει σημασία. Και που να μην είναι, ας πούμε, απαραίτητα σύριαλ και να μην είμαι ως ηθοποιός, σοβαρός ηθοποιός και όλα αυτά τα πράγματα που λένε για μένα, που δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι το όνειρό. Μόνος του Νικόλα, τον παρακολουθείτε και λίγο μόνος του. Κάνει εξαιρετική παρέα στον εαυτό του που λένε για μένα. Εντάξει, δεν με κάνουν αυτά. Αυτό, ας πούμε, είναι. Εγώ δεν έχω κανένα κύτταρο, τα άκαψα όλα χαλάλι του. Να είναι καλά το παιδί. Χαλάλι όλα. Χαλάλι. Ευχαριστώ. Εμείς που σε παρακαλούσαμε πέρυσι να κάνεις Instagram και το έκανες πριν λίγους μήνες από τη Σμαράγδα Καρύδη και αυτές τις Ευγενίες Σαμαράδες και τους Λεϊμανάδες εκεί πέρα. Για ποιο λόγο, παιδί μου. Η Σμαράγδα μου το έκανε γιατί είναι διαφθορέα συνειδήσεων. Τι λέει. Μου λέει εσύ θα το κάνεις αυτό. Α, έγινε μπαμ μπαμ. Εγώ το έκανα τον ευγενικό την προηγούμενη. Η Σμαράγδα. Οπότε φέτος έχουμε και το hashtag. Έχουμε εδώ πέρα το Instagram του ανθρώπου. Ακολουθήστε τον Νικόλα. Είναι αποκαλυπτικός όπως βλέπετε. Θα σας αποκαλύπτει κάθε μέρα και κάτι. Ωραία. Ωραία. Εσύ θα είσαι πολύ ωραίος παρουσιαστής. Το πιστεύουμε, το πιστεύουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα λίγο τώρα να δούμε πώς είσαι ως παίκτης. Πάμε καλά. Να παίξουμε, Νικόλα, πάμε καλά. Να παίξουμε. Εντάξει.
Έχει προπονηθεί. Δεν έχω προπονηθεί τίποτα. Για τίποτα από όλα αυτά που μου συμβαίνουν σήμερα στην εκπομπή. Ωραία. Ούτε για εσένα. Ορίστε με τις υγείες σου. Αυτό είναι η απάντησή μου. Θα παίξω κι εγώ. Εντάξει, λέει. Okay. Εκεί έχετε σημαδάκια πάλι, έχει βάλει ο Στέλιος στο παιδί. Κοδωμάτιο, δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πολύ ωραία εδώ, γεια σας. Λοιπόν, το παιχνίδι, Νίκο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχει να κάνει ακριβώς με γνώσεις, θα μπορούσε όμως κάποιος να πει. Λοιπόν, μας κάνει ερωτήσεις αυτό το χαμογελαστό κορίτσι και πρέπει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πούμε 3 από αυτά που μας ζητάει. Το κατάλαβες. Όχι καθόλου. Μπράβο, θα παίξω πρώτο. Να πούμε 3 από αυτά που μας ζητάει. Ναι, ζητάει κάποιες κατηγορίες. Σου λέει, πες μου 3 τζιριμπάμ παρανταρά. Και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πεις αυτά τα 3 τζιριμπάμ παρανταρά. Και να πάρει. Και πατήσω. Με το. Όπα, κάνει θόρυβο το δικό μας. Είναι θορυβώδες, έτσι, μπράβο. Με το που απαντήσεις και τα 3 το πατάς, γιατί ο χρόνος που υπολείπεται είναι η βαθμολογία σου. Μάλιστα. Τώρα μιλάω σε συνάδελφο τηλεπαιχνίδα. Τι κερδίζεις, την αγάπη του κόσμου, δεν είναι λίγο. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Νικόλα για να καταλάβεις. Και να πας μετά στον Νικόλα. Ναι, ναι. Έλα. Θα μπερδευτούμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Νίκο μου, 3 είδη καφέ. Γαλλικός, ελληνικός, τουρκικός δεν μπορώ να πω. Ιρλανδικός. Irish coffee. Irish. Μπράβο, μπράβο, Νικόλα. Λοιπόν, ωραία. Νικόλα μου, εσύ Νικόλα μου. Θέλω να μου πεις 3 λέξεις με κατάληξη Άννα. Κατάληξη. Καμπάνα. Ναι. Τελειώσαμε. Μπανάνα. Τραμουντάνα. Και το πατράμ. Ωραία. Μην με βοηθάτε, παιδιά. Όχι, δεν μπορούμε και να σε βοηθήσουμε. Αυτό δεν έκανε τίποτα το μπάζερ. Μα τι να κάνει, θέλει να βάλει τα κλάματα. Τελείωσε ο χρόνος. Είχε τελειώσει. Σοκαρισμένος ο συμπαίκτης μου. Δεν περιμένουμε με το που ρωτήσει. Ξεκινάνε τα 5 δεύτερα. Ήσουν λίγο αργό. Ο βαθμός δυσκολίας της δικής μου ερώτησης ήταν 19 και ο δικός σου μείον 2. Δεν πειράζει. Με πετσόκοψε. Εμένα με πετσόκοψε, το νιώθετε. Ρε, εσύ αυτά είναι φτιαχτά όλα. Άντια φτιαχτά. Έτσι είναι η τηλεόραση, όλα ψέματα, ρε Νικόλα. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν το δέχομαι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει. Θέλω τώρα να αντιστρέψεις τις ερωτήσεις και να μου κάνεις του Νίκου. Αυτό τώρα, λοιπόν. Τώρα θα δεις. Όχι, όχι. Τώρα θα δεις, λέω, τι άνθρωπος, γιατί τι ωραία. Δηλαδή τώρα θα παίξω εγώ πρώτος. Ξανά, καπάκι θα ωραία, παίξε καπάκι, αλλά τι ωραία στην πολυθρονίτσα λέγαμε ένα ήσυχο παιδί. Το παιδί τρελαίνεται. Τρελαίνεται ο κόσμος με τα παιχνίδια. Ωραία. Για πες. Λοιπόν, τι να παίξει ο Νικόλας πρώτο. Ναι, μωρέλα, όχι, ας παίξει, άμα θα μας δει. Ναι, γιατί κι εγώ φοβήθηκα. Το βλέπεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Το βλέμμα του δεν είναι. Ωραία. Και ας το κερδίσεις, πες κάτι εύκολο. Σταμάτα, μην κοιτάξεις. Θέλω να πω. Θέλω να μου πεις, Νικόλα μου, 3 πράγματα που έχεις στο ντουλάπι του μπάνιου σου. Κρέμα προσώπου, κρέμα νυχτός, ημέρας. Νικόλα, ήταν μπράβο, εύκολο. Δεν πειράζει! Είμαι ταραγμένος. Είναι πάρα πολύ ταραγμένος, αλλά εύχομαι να χρησιμοποιήσω. Πόσες κρέμες, ρε φίλε! Πόσες κρέμες, μπράβο, τι τουλαπάκι είναι αυτό, μπράβο, να παίρνει τα μεγάλα τα σωληνάρια. Θα μας τρελάνει ο Κουρίς απόψε. Τώρα θα μου κάνεις του Κουρί. Ναι, όχι, δική σου, έλα πάμε. Θέλω να μου πεις 3 πράγματα που δεν κάνεις μπροστά στα σκυλιά σου. Δεν μπορώ! Αχ, τα ευχαριστηθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ δυνατό. Την ερώτησή μου την είδες. Όχι, δεν είδα. Έσκασε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Έπρεπε εγώ να πω κρέμα ανοιχτός, κρέμα ημέρας, κρέμα μεσημεριού. Τα κάνουμε όλα στα σκύλια μπροστά. Είναι οικογένεια, ξέρουν τα πάντα. Φιλιά, με βλέπετε. Άντι, στο δωμάτιο. Ωραία, θέλω να κάνουμε λίγο μια κοινή τώρα ερώτηση. Το οποίο προλάβει, ψήνεσαι. Σε μέσα. Ωραία. Αυτό το θέμα. Μα από δεν πάει κανείς καλά εδώ μέσα. Πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Είναι έτοιμη. Αγόρια Νικολάδες, θέλω να μου πείτε. 3 ηθοποιούς με το όνομα Έλενα. Λένα. Έλενα Ναθαναήλ. Έλενα. Έλενα Τζαμπαλιά. Έλενα το Παλίδου. Τώρα ποιος κέρδισε. Κάπως άργησες να ξέρεις. Θέλω να σου πω, ας πούμε τώρα. Ποιος κέρδισε. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισα εγώ, αλλά επειδή τέτοιος είμαι, θα δώσω τη νίκη μου στον Νικόλα τον Κουρί. Αυτά εγώ τα παίρνω.
Αυτά όχι, είναι παλιά πριν υπογράψω με το Sky. Ήταν από το Open και τα φέραμε. Ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος ο Κουρής. Αυτό όμορφο είναι δικό σου. Είναι το δώρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα Bye Boo είναι οικολογικό, είναι ωραίο για τις παραστάσεις. Θέατρο Θησίου, Δευτέρα Τρίτη στη Γίδα. Του Κουτρούλιο γάμος Τετάρτη με Κυριακή στο Αναγεννησμένο Βασιλάκου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Season στη Νίκαια για όλα αυτά που βάζουμε και περνάμε την ώρα μας. Τα λέμε αύριο εδώ στις 3 γιατί είστε η καλύτερη παρέα. Γεια σας!